Θα μας βοηθήσει με τις γνώσεις της η κυρία Γεωργία Καπλάνου, που είναι καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ε, του ΕΚΠΑ. Κυρία Καπλάνου, καλώ ήρθατε στο Στοντιο τη Ναυτεβορική. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Καλέτσα. Λοιπόν, ε, τι είναι το φορολογικό σύστημα τη Ελλάδα, Είναι δίκαιο να ξεκινήσουμε έτσι από τα πολύ απλά. Αυτό είναι το ερώτημα που όντω απασχολεί όλου του Έλληνε, ειδικά όταν σκέφτονται πόσου φόρου πληρώνουν στο κράτο. Εδώ λοιπόν νομίζω το πιο χρήσιμο σημείο για να ξεκινήσουμε είναι να συγκρίνουμε πόσα φορολογικά έσοδα συλλέγει το ελληνικό κράτο σε σχέση με τα κράτη των άλλων αναπτυγμένων χωρών. Εκεί λοιπόν διαπιστώνει κανεί ότι υπάρχει μια ε, ισορροπία, δηλαδή το 40% φορο... του ΟΑΕΠ συλλέγει σε φορολογικά έσοδα η Ελλάδα και αυτό είναι πάνω κάτω ο μέσος όρος των αναπτυγμένων χωρών ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εκεί δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι περίεργο. Ε, όταν όμως ε, σκάψει κανείς λίγο κάτω από την επιφάνεια, βλέπει ότι οι φορολογικοί συντελεστές ε, δεν είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν δει στατιστικά στοιχεία, έχουμε τον τέταρτο, πέμπτο υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Ε, αν δει στοιχεία τη φορολογία εισοδήματο φυσικών προσώπων, βλέπει πάλι έχουμε το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο υψηλότερο ανώτατο οριακό φορολογικό συντελεστή. Ε, Επομένω. Ε, κάτι πάει στραβά στην ε, διάρθρωση του Πολύ Πολλοί από τους πολίτες όταν του ε, τους έρχεται το μπιλετάκι που λέμε της εφορίας και Πρέπει να, υπό, να πληρώσουν τι υποχρεώσει, εκφράζονται με έναν όρο πολύ φορομπηχτικό το σύστημα τη Ελλάδα. Ισχύει αυτό, ή απλώ είναι πάνω στο θυμικό που υπάρχει, γιατί σου καλείται κάποιο να πληρώσει κάποια ποσά που ενδεχομένω για να μην τα έχει κιόλα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό όμω που πρέπει να ε, καταλάβουν όλοι, και νομίζω αυτό δεν το συνειδητοποιούν οι περισσότεροι ε, πολίτε, είναι ότι το περισσότερο μέρος των φόρων που πληρώνουν είναι αυτό που δεν το βλέπουν. Δεν είναι τα μπιλετάκια της εφορίας. Ε, δηλαδή, ε, αν, αν, από τα 10 ευρώ φόρων που συλλέγει το κράτος, τα 6 ευρώ είναι έμεση φόρη. Τώρα τελευταία έρχεσαμε να ασχολούμαστε με αυτό λόγω πληθωρισμού. Μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι ασχολούνταν κανείς, αλλά αυτό ήταν σχεδόν πάντα έτσι. Τα 6 ευρώ λοιπόν είναι έμεση φόρη, μόνο τα 2 ευρώ είναι ε, φορισοδήματος φυσικών προσώπων, το μεγάλο βιλετάκι που λέτε, αυτό είναι μόνο όμως 2 ευρώ, 90 λεπτά είναι φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και 40 λεπτά είναι ο ένφια. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματική Από ό,τι αντιλαμβάνομαι δε, προκαλεί ανισότητες αυτό το, το, το συγκεκριμένο φορολογικό σύστημα και δεν μιλάμε τώρα για το φορολογικό σύστημα των φυσικών προσώπων, αυτή η έμεση φόρη διαιωνίζουν κοινωνικέ ανισότητε και οικονομικέ ανισότητε. Είναι έτσι ή κάνω λάθο. Ακριβώ είναι έτσι, γιατί είναι γνωστό ότι η έμεση φορολογία είναι αντίστροφα προοδευτική. Δηλαδή, ο καθένα που πάει να αγοράσει ψωμί ή οτιδήποτε πληρώνει τον ίδιο φόρο, είτε είναι φτωχό είτε είναι πλούσιο. Και η προοδευτικότητα ενό συστήματο μετριέται, δεν είναι ότι ο πλούσιο πρέπει να πληρώνει απλώς περισσότερους φόρους. Πρέπει να πληρώνει περισσότερους φόρους σε σχέση με το εισόδημά του πάντα. Ε, εκεί λοιπόν και ιστορικά να το δει κανεί και όλο τον κόσμο να πάρει, ε, η κυριαρχία της έμεσης φορολογίας είναι χαρακτηριστικό υποανάπτυκτων χωρών, όχι χωρών που ανήκουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εκεί δηλαδή είναι σίγουρα κάτι το οποίο ε, πρέπει να υπάρξει πρόοδος. Υπάρχει άλλο ένα θέμα στην, στη φορολογία και δεν μιλάω για την έμεση, μιλάω για την άμεση φορολογία. Όλα αυτά τα χρόνια τουλάχιστον που εγώ ασχολούμαι με το, με το χώρο της δημοσιογραφίας και δεν είναι λίγα, ε, το μόνιμο πρόβλημα είναι η φοροδιαφυγή. Φοροδιαφεύγει ο ένας, φορο, φοροδιαφεύγει ο άλλος. Αυτοί που δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, νομίζω, είναι δύο κατηγορίες. Είναι οι μισθωτοί και είναι και οι συνταξιούχοι. Τόσα παίρνουν. Τόσα φαίνεται στο σύστημα, τόσα δίνουν. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα της φοροδιαφύγησης. Αυτό λύνεται. Ή θα, θα μας πηγαίνει όσα χρόνια υπάρχει φορολογικό σύστημα, θα πηγαίνουμε έτσι και δεν θα ξέρουμε ποιο έχει τι κτλ. κτλ. Κοίταξτε, αυτό καταρχάς ε, όντως ισχύει. Δηλαδή δεν είναι απλά η εντύπωση του κόσμου. Αν δει κανείς τα ε, στα εισοδήματα που δηλώνονται στην εφορία κάθε χρόνο... Ε, η συντριπτική πλειοψηφία των εισοδημάτων αυτών είναι από και συντάξει. Ένα πολύ μόνο ε, μικρό ποσοστό είναι τα εισοδήματα των ε, ελεύθερων επαγγελματιών. Ε, και σίγουρα αυτό είναι μια μεγάλη φορολογική αδικία. Τώρα, η... αυτό όμως το πρόβλημα εντάσσεται στο γενικότερο πρόβλημα της φορολογικής δικαιοσύνης. Δηλαδή ένα φορολογικό σύστημα γίνεται αποδεκτό όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι Δίκαιο. Τώρα, με τους, η αρχιτεκτονική του ελληνικού φορολογικού συστήματος, όπως είναι τώρα, εν πολλής αντιμετωπίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες σαν να είναι όλοι φοροφυγάδες. Τι θέλω να πω... Προφανώς δεν είναι όλοι. Δεν Προφανώς είναι, δεν είναι, είναι. Αλλά δεν αναγνωρίζει σε κανέναν ελεύθερο επαγγελματία φορολόγητο. Ακόμα, η μείωση φόρου. Mm. Ακόμα και όταν έχει παιδιά. Αυτό από μόνο του δεν είναι σωστό. Αυτό δηλαδή που θέλω να πω είναι, νομίζω πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες να εντοπιστούν ποιοι είναι αυτοί που έχουν τα πραγματικά υψηλά εισοδήματα. Ε, και εδώ υπάρχουν διάφορες πλευρές, άλλε που είναι άδικες, δηλαδή... να σα δώσω ένα άλλο παράδειγμα, γιατί συνήθω επικεντρωνόμαστε στου ελεύθερου επαγγελματίε, που άλλοι από αυτού μπορεί να είναι φτωχοί, άλλοι μεσαίων εισοδημάτων, άλλοι πραγματικά εύποροι. Αλλά ε, για παράδειγμα, το φορολογικό σύστημα ε, έχει ακουστεί και τελευταία φορολογία το εισόδημα από μερίσματα, όσο ύψο και να έχουν, αυτοτελώ με συντελεστή 5% και ένα 22% που είναι σε επίπεδο εταιρεία. Ε, αν δει πάλι τα στοιχεία που λέγαμε νωρίτερα, ε, α, που δηλώνονται στην εφορία, τα μερίσματα δηλώνονται από ανθρώπου που είναι στο ανώτατο άκρο τη εισοδηματική κατανομής τι δικαιολογεί να φορολογούνται αυτοί με τόσο χαμηλό συντελεστή. Ή το άλλο μεγάλο ζήτημα που και αυτό εισάγει φορολογικές αδικίες είναι η, το αφορολόγητο σε γονικέ παροχές να έχει τεθεί σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο των 800.000 ευρώ κάθε γονέας προς κάθε παιδί. Αυτό ε, νομίζω χρειάζονται μελέτες να δει κανείς πόσα φορολογικά έσοδα έχει χάσει το κράτος, Ποιο έχει ωφεληθεί από υπάρχουν αυτό. Υπάρχουν αυτέ οι μελέτε όμω, ή πρέπει να γίνουν τώρα. Δηλαδή, ένα κράτο το οποίο θεωρείται δυτικό, είναι σύγχρονο, δεν έχει αυτέ τι μελέτε. Δηλαδή, τώρα πρέπει να γίνουν αυτά. Δεν έχουν γίνει στο πέρα του χρόνου. υπάρχει ψηφιοποίηση, υπάρχουν πολλά. Δηλαδή, δεν, δεν, είναι, δεν είμαστε στον... πριν από 20-30 χρόνια που πραγματικά πηγαίναμε στον έφορο και κάναμε όλε τι διαδικασίε. Δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Τώρα μιλάτε σε έναν άνθρωπο που περνάει τη ζωή του ακριβώ προσπαθώντα να κάνει έρευνα και πηγαίνοντα σε παγκόσμια συνέδρια που βλέπει τι έρευνε γίνονται σε άλλα κράτη. Δυστυχώ η αλήθεια είναι όχι, δεν γίνονται αρκετέ έρευνε. Δηλαδή, εδώ το κράτο θα μπορούσε να κάνει, τα στοιχεία υπάρχουν. Θα μπορούσε το κράτο να στηρίζει την πολιτική του σε πολύ πιο αναλυτικέ έρευνε. Mm -hmm. Για να δει ας πούμε, αυτό το θέμα. Εγώ ακούω στι ειδήσει άλλοι λένε όχι, η μεσαία τάξη ωφελήθηκε από το υψηλό αφορολόγητο. Αυτό όμω είναι κάτι που μπορεί να βρεθεί. Ποιο ωφελήθηκε, ξέρουμε τι μεταβιβάσει. Όχι εγώ, η ΑΔΕ ξέρει τι μεταβιβάσει έγιναν. Μπορεί να υπολογίσει. Ποιο ωφελήθηκε από αυτές, ποιοι ήταν αυτοί που τις έκαναν. Ε, αυτό δεν το ξέρουμε. Επίσης, ήθελα να εντοπίζω και κάτι άλλο. Εμείς γενικώ, αυτό που είπατε σίγουρα, η φοροδιαφυγή, ε, νομίζω είμαστε σε καλύτερη θέση πια να αντιμετωπιστεί, μόνο και μόνο λόγω των ηλεκτρονικών μέσων που, έχεις στη διάθεση, που έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογικές αρχές. Αλλά ήθελα να εντοπίσω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, το πρόβλημα που απασχολεί τους περισσότερους είναι η φορολογική αδικία των πάρα πολύ πλούσιων. Δηλαδή, στην Αμερική, για παράδειγμα, οι ακαδημαϊκοί που ασχολούνται με αυτό το θέμα ασχολούνται με το γεγονό ότι οι πιο πλούσιοι, α πούμε, οι 400 πιο πλούσιοι Αμερικάνοι καταλήγουν να πληρώνουν πολύ χαμηλότερου φόρου από τον ε, μέσο Αμερικανό πολίτη. Και αυτό δεν γίνεται επειδή φοροδιαφεύγουν, αυτό γίνεται, που είναι παράνομη φοροδιαφυγή, αυτό γίνεται μέσω πολύ προσεκτικού φορολογικού σχεδιασμού και αυτό που ονομάζουμε νόμιμη φοροαποφυγή. Και σε αυτό δεν υπάρχει τίποτα για την Ελλάδα, θα μου πείτε. Εμείς δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί πάρα πολύ πλούσιοι που μπορεί να ε, υπάρχουν στην Ελλάδα. Αλλά πάντω δεν υπάρχουν ε, αρκετέ μελέτε. Κυρία Καπλάνογλου, υπάρχει ένα θέμα: ε, η ανάπτυξη, το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, πώ θα αναπτυχθεί. Και ό, όλα, όλα αυτά συνδέονται με τι επενδύσει. Τουλάχιστον έτσι λένε και εσεί οι οικονομολόγοι και οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα οικονομικά, ότι αν υπάρξουν επενδύσει, αν πέσει χρήμα δηλαδή στην αγορά, αυτομάτω καλυτερεύει και η ζωή και των εργαζομένων και των πολιτών. Ο συσχετισμό επενδύσεων και φορολογία, πόσο σημαντικό είναι και αν είναι πραγματικά επενδυτικό το τοπίο στην Ελλάδα, το φορολογικό, εννοώ. Ναι. Κοιτάξτε, ε, εδώ τώρα η ερώτηση έχει δύο κομμάτια. Το ένα είναι η σχέση των ε, επενδύσεων και της, του βιωτικού επίπεδου των ανθρώπων. Ε, Γενικώ, το να αποζητάμε απλά επενδύσεις, αυτό τώρα μιλώντας ιστορικά, δηλαδή ειδικά πριν 20 χρόνια υπήρχε η αίσθηση ότι δεν πειράζει αν υπάρχουν ανισότητες, γιατί αν πραγματικά οι πλούσιοι κερδίζουν χρήματα, τα επενδύουν στην οικονομία και τελικά υπάρχει αυτό το, που στα αγγλικά το λένε trickle down effect, ότι, ότι τελικά όλοι θα ωφεληθούν. Αυτό στην πράξη... Δεν έγινε όμως, αυτές ε, οι θεωρίες ε, διαψεύστηκαν ε, στην πράξη. Αυτό τι σημαίνει, όχι ότι βέβαια δεν πρέπει να γίνονται επενδύσεις, αλλά πρέπει να γίνονται επενδύσεις, ε, το κράτος όμως πρέπει να έχει πάντα τον νου του στο πώς αυτές οι επενδύσεις θα γίνονται με τρόπο που ωφελούν περισσότερους. Και όχι λίγου. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι πώ η φορολογία, το φορολογικό καθεστώ επηρεάζει τι επενδύσει. Γιατί θα σα το ρώτησα αυτό, το, το δεύτερο, ειδικά. Γιατί θα το γνωρίζετε, φαντάζομαι, η Ιρλανδία είναι μια χώρα πάνω κάτω όπω είναι η Ελλάδα. Η Ιρλανδία ήταν σε πολύ, χειρότερο, σε πολύ χειρότερη οικονομική κατάσταση από ό,τι είναι η Ελλάδα. Το, ακόμα και τώρα. Ξαφνικά έγινε παράδεισος και επενδυτικός και, η πόλη, και το βιωτικό επίπεδο ξαφνικά αναπτύχθηκε ιδιαίτερα και οι μισθοί αυξήθηκαν και όλα αυτά λένε τουλάχιστον αυτοί που γνωρίζουν ότι οφείλεται στη φορολογική διαφορετικότητα της, της Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία νομίζω είναι ένα ξεχωριστό παράδειγμα. Δεν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ιρλανδία. Όντως έχει ένα πολύ χαμηλό φορολογικό στελεστή. Ο φορολογικός στελεστής της επιχειρήσης είναι 12,5%. Ε, είναι αγγλόφωνη χώρα, είναι προφανής χώρα για επενδύσεις. Ε, έχει ένα σταθερό... Για να επιστρέψω στο πρόβλημα της Ελλάδας. Ο φορολογικός θελεστής των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι 22%, που είναι νομίζω πάνω κάτω ακριβώς στο μέσο, στο μέσο όρο της Ευρώπης. Ναι. Της Ευρώπης. Ε, δεν νομίζω πως ο φορολογικός θελεστής είναι το πρόβλημα. Άλλα πράγματα είναι πρόβλημα με το φορολογικό σύστημα. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι άλλαζε συνέχεια. Δηλαδή, οι επενδυτές πρέπει να έχουν μια βεβαιότητα για το τι καθεστώς θα αντιμετωπίσουν και τώρα, αλλά και σε 5-10 χρόνια. Αυτό στην Ελλάδα, οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις ήταν συνεχής για όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Σαν να τους διώχναμε, δηλαδή. <laughs> Σαν να τους διώχναμε, ναι. Παρεπιπτόντως, η Ιρλανδία, μια και αναφέρεται το παράδειγμα, έχει 12,5% φορολογικό θελεστή στα κέρδη των επιχειρήσεων, στη διανομή μερίσματος έχει επιπλέον 51%. Αυτό είναι το αντίστοιχο του 5% που έχουμε εμείς. Μάλιστα. Απλά ως σύγκριση το αναφέρω. Μάλιστα. Ε, και μια τελευταία ερώτηση. Σας την είπα, σας την έκανα εμέσως πριν σαφώ και τη διάρκεια λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η ενδιαφέρουσα συνομιλία. Έχει κάποιο πληρώνει 20.000 ευρώ, έχει εισόδημα 20.000 ευρώ το 19. Με την, τον πληθωρισμό όμω σε χαμηλά επίπεδα και τι τιμέ στα προϊόντα σε χαμηλά επίπεδα. Βγάζει πάλι 20.000 ευρώ. Και καλύτερα πληρώσει το ίδιο ποσό, ενώ ο πληθωρισμό είναι δύο και τρει και τέσσερι φορέ υψηλότερο. Τα ποσά είναι πολύ υψηλότερα. Αυτά το κράτος, αυτό το κράτο δεν το βλέπει δεν πρέπει να είναι πιο δίκαιο. Δεν σημαίνει ότι επειδή έβγαζε το 19-20.000 ευρώ και το 23-20.000 ευρώ έχει την ίδια αγοραστική δυνατότητα και την ίδια δυνατότητα αποπληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων. Δεν το βλέπουν αυτό. Ε, τι να σας πω, θα έπρεπε να το βλέπουν. Ε, έχετε απόλυτο δίκιο, δηλαδή πάλι αν πάρει κανείς τα στοιχεία, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει κατέβει νομίζω στη δεύτερη χαμηλότερη θέση Είμαστε λίγο πάνω από τη Ρουμανία. Αυτό είναι αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Για του όμως, όμω, για του τελεστέ ασχεί αυτό που σα είπα. Ο ανώτατο οριακό φορολογικό τελεστή είναι στα ύψη. Επίση, το θέμα είναι στα πόσε χιλιάδε ευρώ εφαρμόζεται αυτό ο συντελεστή. Παλιά, αν θυμάστε, ο ανώτατο ε, εφαρμοζόταν από τι 100.000 και μετά τώρα εφαρμόζεται από τις 40.000 και μετά. Δηλαδή είναι σαν να εξαντλούμε την προοδευτικότητα του συστήματος σε πολύ στενό. Κύριε Καπλάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και για τα όσα πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα για ένα δεδαλό φορολογικό σύστημα που ισχύει στη χώρα μας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ κύριε Καλέτση.